Ωραία. Έχουμε μία ώρα που να βγούμε. Εντάξει. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. MVP του αγώνα, ένα κερδισμένο πέναλτι, μία assist. Ναι, εντάξει. Εμείς όλα τα παιδιά προσπαθούμε να δίνουμε το 100% του εαυτού μας. Υπάρχει κούραση πάρα πολύ με όλα αυτά τα παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη. Προσπαθούμε να δούμε, να δίνουμε το καλύτερο αυτό και θέλουμε όλοι το καλύτερο για την ομάδα. Τώρα πάτε στην Κρήτη, ένα γνώριμο έδαφο για εσένα. Δύσκολο το παιχνίδι. Σαφώς όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όταν κάνεις τον καταλογισμό, όλες οι ομάδες θες να τις κερδίσεις, όλα είναι δύσκολα. Πράγματι είναι γνώριμα. Ήμουν τα τελευταία 1,5 χρόνια ήμουν στην Κρήτη. Πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει καμπανεβάσματα, αλλά είναι και ικανή να σου κάνει τη ζημιά. Εννοείται. Πολύ ποιοτική, ειδικά στην Εύρωπη. Ειδικά στην Εύρωπη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Εργοτέλης είναι πολύ δυνατός. Πού θα κρυφτεί το θέση του Πιστεύω ποιος μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι και ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος και ακολουθεί το πλάνο. Θα σου βοηθήσει ότι υπάρχει μια δομάδα να το πούμε έτσι. Εννοείται. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκουραστούμε όλοι οι παίκτες και χρειαζόμαστε. Πώς βλέπεις την Καλαμάτα σε σχέση με τον Όφη, σε παραοργάνωση, είναι μια κατηγορία κάτω. Η Καλαμάτα αργά γρήγορα θα είναι στη Super League. Αυτό βλέπω. Όλοι θέλουν το καλύτερο για την ομάδα, όλοι δουλεύουν γι' αυτό το λόγο. Ακούσε και ότι βλέπεις ότι θα πετύχεις γκολ στο επόμενο παιχνίδι. Μαγκάρι, εννοείται. Μαγκάρι, το χρειάζομαι, το θέλω. Κάθε επιθετικό το χρειάζεται αυτό για να βγει η ψυχολογία και να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Και προσωπικά για την καριέρα σου. Εντάξει, σαφώς θέλω να γυρίσω στη Super League. Προσπαθώ να δουλεύω καθημερινά και να βελτιώνω όσο μπορώ. Ωραία.